Μέρα χαράς σήμερα, γιατί είναι η πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Ήταν κάτι που το περιμέναμε πολύ καιρό και θα συμβάλλουμε κι εμείς την υγεία του πληθυσμού του νησιού. Από σήμερα ξεκίνησα. Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε. Είναι δωρεάν και το καλό είναι ότι θα προσθεθούν 80 μαστογραφίες το μήνα δωρεάν. Έχουν κλείσει ραντεβού και για τις επόμενες μέρες. Ναι, υπάρχουν. Θα ήθελα να πω σε όλες τις γυναίκες που είναι πάνω από 40 χρονών να ξεκινήσουν τον έλεγχο για μαστογραφία, εκτός αν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα. Και πόσο καιρό πριν θα πρέπει να κλείνουν το ραντεβού τους για να έρθουν για να κάνουν τη μαστογραφία τους? Θα παίρνουν τηλέφωνο και ανάλογα με τα διαθέσιμα ραντεβού που υπάρχουν. Σήμερα πραγματικά είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη μέρα για το Κέντρο Υγείας Μυτιλίνης. Διότι όντως, όπως το είπατε, μετά από 40 κύματα, δηλαδή πηγαίναμε στη Βρύση και δεν μπορούσαμε να πιούμε νερό. Διότι εδώ και πριν από 3-4 χρόνια, πριν αναλάβω, ανακάλυψα ότι υπήρχε ένας μαστογράφος στο τμήμα του ακτινολογικού τμήματος. Φτιάχτηκε όλο το ακτινολογικό εκ νέου, δηλαδή μας ήρθανε μέσω ΕΣΠΑ, καινούριο μηχάνημα οστικής μέτρησης, καινούριος υπέρηχος του κουτιού, ψηφοποιημένο μηχάνημα ακτινολογικό. Οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να λειτουργήσει και ένας μαστογράφος να έχουμε ένα καλό, ένα πλήρες ακτινολογικό εργαστήριο. Ξεκίνησε ο αγώνας. Φωνάξαμε τον τεχνικό, ο τεχνικός ανακαλύπτει ότι δεν υπήρχαν οι πλακέτες μέσα. Τρομάξαμε, λέμε, που πήγαν οι πλακέτες. Ξεκίνησε ο αγώνας να τακτοποιηθεί, μας βοήθησε πάρα πολύ η δεύτερη ΥΠΕ, διότι συνεννούσε για τον εξοπλισμό του μαστογράφου. Το κονδύλι ήταν αρκετό μεγάλο για να τακτοποιηθεί και να επενδυθεί. Έγινε ένας καινούριος μαστογράφος και μας λέγανε ότι είναι το καλύτερο μηχάνημα για τις ζήμενες αυτό που έχουμε. Δηλαδή είναι ψηφοποιημένος ο μαστογράφος, αλλά είναι ένα πολύ καλό μηχάνημα. Οπότε και εμείς κάναμε τα δυνατά μας να τακτοποιηθεί, να φτιαχτεί. Περάσαν 2 χρόνια για να τακτοποιηθεί όλο αυτό, διότι τρέχαμε και με προσωπική δουλειά να φτιαχτεί ο εξοπλισμός, γιατί ξέρετε, και οι εταιρείες δεν είναι τόσο εύκολα να έρθουν και στο νησί. Οπότε μετά η ακτινολόγος μας τέλειωσε το επικουρικό της, έπρεπε να βρούμε ακτινολόγο. Πέρασε τώρα από άλλα 40 κύματα το τμήμα για να καλύψουμε με ακτινολόγο. Επιτέλους μας ήρθε η παλιά μας η ακτινολόγος, η κυρία Παπαδοπούλου Στέλλα, μετά από όλη τον αγώνα που βοήθησε πάρα πολύ. Επίσης, δεύτερη είπε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη βοήθεια και του βουλευτή του Αθανασίου και τον Υπουργείο Υγείας που βοήθησε πάρα πολύ ο υπουργός μας και τη δεύτερη είπε και την κυρία Μακρύ που είναι η πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου. Όλοι μαζί, όλοι οι συντελεστές, σαν μια γροθιά, ενωμένοι, στηρίξαν πάρα πολύ και το Κέντρο Υγείας και το να λειτουργήσει ο μαστογράφος και είναι τώρα ένα στολίδι, διότι είναι πρώτη φορά που λειτουργεί μαστογράφος σε Κέντρο Υγείας και ειδικά, ας πούμε, έχουμε 4 Κέντρα Υγείας και θα βοηθηθεί πάρα πολύ το νησί και ο πληθυσμός και οι γυναίκες που κακά τα ψέματα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να κάνουμε μαστογραφία μια φορά το χρόνο, και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Δηλαδή έχει όρεξη η ακτινολόγος, θα κάνουμε κάθε μέρα μαστογραφίες, γύρω στις 5 λέμε να ξεκινήσουμε καθημερινά, οπότε το μήνα μας βγαίνουν 80 μαστογραφίες που είναι ένα εξαιρετικά καλό αριθμός για τον πληθυσμό μας. Εξάλλου υπάρχουν και τα ιδιωτικά, υπάρχει και στο νοσοκομείο μαστογράφος, δηλαδή δεν είμαστε οι μόνοι. Στα κέντρα υγείας είμαστε οι μόνοι, ναι, το πρώτο κέντρο υγείας, γιατί είχαμε την καλή τύχη να μας στείλουν από το Σκληπείο Βούλας έναν μαστογράφο. Είχαμε την καλή τύχη. Και το πιο ωραίο και καλό είναι ότι την ίδια μέρα που θα κάνει η γυναίκα την μαστογραφία θα περιμένει και θα παίρνει και τη διάγνωση. Δεν θα φεύγει και θα περιμένει να διαγνωστεί. Την ίδια μέρα θα παίρνει και το αποτέλεσμα. Και αν έχουμε πρόβλημα, πάλι θα κάνουμε και υπέρηχο, γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό καινούριο μηχάνημα υπερήχου, που αν χρειάζεται είτε παραπομπή από τον γιατρό της, θα μπορεί να κάνει και έναν υπέρηχο για να συνδυάζεται όλη μια πλήρη εικόνα για την εξέτασή της. Πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε αισιόδοξοι πάρα πολύ και πάλι ευχαριστώ όλους τους φορείς που βοηθήσανε, που πάντα μας στηρίζουν και θα συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Και θα είναι ένα κέντρο υγείας υποδειγματικό, πιστεύω.